και τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλημέρα. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε. Ακούσα. Ξεκινάς εσύ. Από τη βούλα. Πάντοτε από τις γυναίκες. Οι κυρίες προηγούνται. Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Χαρίτση, ότι ο Πρωθυπουργός ζητάει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή και κάνει προβολή και στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου. Και βάζει και ως κομμάτι αυτής της αναμέτρησης το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, τμήμα του οποίου είναι και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν πριν από μερικές μέρες. Κάνω μια σύνθετη ερώτηση και απαντήστε εσείς όπως θέλετε. Θεωρείτε ότι η χθεσινοβραδινή σφοδρή σύγκρουση πραγματικά στη Βουλή ακυρώνει αυτή την προσπάθεια ή είναι και αυτή ένα αναπόφευκτο κομμάτι όλης της προεκλογικής αντιπαράθεσης? Οι σύνθετες ερωτήσεις, κυρία Κεχαγιά, επιδέχονται σύνθετων απαντήσεων. Αλλά θα προσπαθήσω όσο πιο συνοπτικά μπορώ να σας απαντήσω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ένα 24ωρο πριν. Στις 7 Μαΐου, την Τρίτη, πριν από δύο ημέρες, τι συνέβη? Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέτρων θετικών παρεμβάσεων, ελάφρυνσης, άρση αδικιών του παρελθόντος, ενίσχυσης ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων τα οποία έχουν πληγεί από την κρίση, και όλο αυτό το έκανε με έναν ορίζοντα μάλιστα ο οποίος φτάνει στην επόμενη τετραετία. Αυτό ήταν, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, μια παρέμβαση ιστορικών διαστάσεων. Και παρότι ο όρος ακούγεται βαρύγδουπος, θεωρώ ότι αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ακριβώς περιγράφει την πορεία την οποία θέλουμε να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Αυτό το οποίο είδαμε χθες στη Βουλή, μόλις ένα 24ωρο μετά, σε ένα βαθμό θα έλεγα ήταν αναμενόμενο, αλλά νομίζω ότι από τη μεριά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέφυγε από κάθε όριο. Δηλαδή, αντί να γίνει μια σοβαρή αντιπαράθεση με όρους προγραμματικούς, με όρους επιχειρημάτων πάνω σε αυτή την πρόταση της κυβέρνησης, πάνω στο σχέδιο για την επόμενη μέρα, και όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έχοντας και επίγνωση ότι βρισκόμαστε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, είδαμε μια επίθεση η οποία μόνο πολιτικά χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε. Άρα καλώς απαντήθηκε. Νομίζω ότι... Μετά στη δευτερολογία είδαμε μια αντεπίθεση από πλευράς του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να αφήσει το γάντι να πέσει. Προφανώς απάντησε. Νομίζω όμως ότι αυτό, για μας αυτό είναι το μείζον, ότι το κρίσιμο για όλο το επόμενο διάστημα, και βεβαίως νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στην συνέχεια της συζήτησης στην Βουλή σήμερα και αύριο που θα κορυφωθεί και με την νέα παρέμβαση των πολιτικών αρχηγών, είναι ακριβώς να επιμείνουμε στο ζήτημα του πολιτικού σχεδίου και τα ζητήματα της οικονομίας για την επόμενη μέρα. Αυτό για μας είναι το κρίσιμο. Εκεί δίνουμε την έμφαση, εκεί δίνουμε όλο το βάρος. Εκεί έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα, η οποία πλέον αποδίδει καρπούς πάρα πολύ ουσιαστικούς για την ελληνική κοινωνία. Το είδαμε πριν από λίγο στο ρεπορτάζ το οποίο κάνατε. Και ξέρετε, για μένα πάρα πολύ σημαντικό και ενδεικτικό, και μου κάνει εντύπωση λίγο που έχει ξεφύγει ενδεχομένως από τα φώτα της δημοσιότητας, του πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και πώς αντιλαμβάνεται η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την αντιπαράθεση, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, χθες ξεκίνησε την ομιλία του. Αν βάλετε να παίξει η ομιλία του κάποια στιγμή, θα δείτε ότι ξεκινάει την ομιλία του κ. Μητσοτάκης και λέει: κύριε Τσίπρα, θα μιλήσουμε για την οικονομία, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για τα μείζωνα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν ένα λάθος λοιπόν του λογογράφου, του λογογράφου κ. Μητσοτάκη, ή ήταν. Αν θέλετε, κάτι το οποίο είπε εν τη ρήμη του λόγου του, δείχνει όμως του πώς αντιλαμβάνεται αυτή την αντιπαράθεση, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι δηλαδή η οικονομία το μείζον, δεν είναι το μείζον το πώς θα πάει η ελληνική κοινωνία το επόμενο διάστημα, τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, τώρα που έχουμε τη δυνατότητα σιγά σιγά, σταδιακά, να αποκαθιστούμε αδικίες και να δημιουργούμε μια προοπτική, αναπτυξιακή προοπτική για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι για μας το μείζον. Mm-hmm. Εκεί εμείς θα επιμείνουμε. Αυτό θεωρούμε ότι απασχολεί
και την ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Η μείωση της ανεργίας, το να προκύψουν και να δημιουργηθούν νέες σταθερές θέσεις εργασίας, το να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη η οποία θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο της κοινωνίας και όχι λίγους και κλικτούς, το να μπορέσουμε να αποφύγουμε και να διορθώσουμε παθογένειες του παρελθόντος που μας έβαλαν μέσα στην κρίση, και παραγωγικές και διοικητικές και θεσμικές. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και νομίζω ότι εκεί, από τη μεριά τη δικιά μας τουλάχιστον, εκεί θα περιστραφεί η συζήτηση και όλο το επόμενο διάστημα. Συνοψίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης τον τελευταίο καιρό, είναι ότι βγήκαμε πλέον από τα μνημόνια, η οικονομία έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, οπότε ήρθε ο πολιτικός χρόνος που μπορούμε να επιστρέψουμε κάποια από αυτά που πήραμε από τους σκόπους του ελληνικού λαού το προηγούμενο διάστημα. Η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω είναι με αφορμή όλο αυτό το πακέτο που πραγματικά είναι το πολύ μεγάλο και ίσως το πρώτο πακέτο στα χρόνια της κρίσης με τόσο μεγάλη έκταση. Σε περίπτωση που η οικονομία επιδείξει μια επιβράδυνση, διότι είχαμε και τις ερευνητικές προβλέψεις της Κομισιόν, που ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν στο 2,3, έπεσε στο 2,2. Αντέχει σε βάθος χρόνου όλο αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής που εσείς μας παρουσιάσατε και νομοθετείτε σήμερα και ως εκ τούτου δεσμεύετε και την επόμενη κυβέρνηση είναι ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το εξής. Πράγματι είναι το πρώτο τόσο μεγάλο σε έκταση, αν θέλετε, και σε βάθος πακέτο μέτρο το οποίο έχει τη δυνατότητα πλέον να λάβει η ελληνική κυβέρνηση μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Σας υπενθυμίζω όμως ότι δεν είναι μια αποσπασματική παρέμβαση, με την έννοια ότι ήδη από τον Αύγουστο του 2018 βγήκαμε από τα μνημόνια, όπως είπαμε, στις 20 Αυγούστου. Ανέβηκε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, έκανε μια σειρά από ανακοινώσεις για το ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα, ποια είναι τα μέτρα ελάφρυνσης τα οποία πρέπει να ληφθούν. Όλους τους προηγούμενους μήνες στη Βουλή ψηφίστηκαν, έγιναν νόμος του κράτους ένα προς ένα όλα τα μέτρα τα οποία είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Φτάσαμε λοιπόν στην 7η Μαΐου, στην ανακοίνωση αυτού του νέου πακέτου θετικών για την κοινωνία και για την οικονομία παρεμβάσεων, έχοντας πρώτα διανύσει μια διαδρομή των τελευταίων 8 μηνών, η οποία περιλάμβανε όλα αυτά τα μέτρα. Δεν ήταν λοιπόν κεραυνό σε νεθρή αυτό το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες. Αυτό το οποίο άλλαξε ως συνθήκη, αν θέλετε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πακέτο μέτρων, είναι ότι πλέον η ελληνική οικονομία, και θα μου επιτρέψετε να το πω, και η ελληνική κυβέρνηση διεθνώς έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της. Αυτό λοιπόν, για να έρθω στο ερώτημά σας, μας δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πακέτο μέτρων το οποίο ακριβώς είναι κοστολογημένο σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει και την υπεραπόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια η ελληνική οικονομία, αλλά είναι και ένα πακέτο μέτρων το οποίο δημιουργεί και μία διασφάλιση ότι αυτή η αναπτυξιακή πορεία η οποία έχει ξεκινήσει όλο το προηγούμενο διάστημα θα συνεχιστεί. Γιατί ξέρετε, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο και πρέπει να το βάζουμε στη συζήτηση, πράγματι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα σύννεφα τα οποία έχουν μαζευτεί ως προς την οικονομική προοπτική της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια είναι, θα έλεγα, γκρίζα. Είναι μία κατάσταση η οποία δεν οδηγεί ακόμα σε μια νέα κρίση την ευρωπαϊκή οικονομία, είναι όμως μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή τίνει να γίνει πιο δύσκολη. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λειτουργούμε προκυκλικά πριν μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία κρίσης και παίρνουμε μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα ακριβώς για να τονώσουμε την ελληνική οικονομία για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση που θα δημιουργήσει προληπτικά. Προληπτικά δηλαδή. Την αντιγράφετε, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Ότι τμήμα των μέτρων είναι αντιγραφή της Νέας Δημοκρατίας. Και να προσθέσω και δημοκρατία... εγώ στο ερώτημα της Βούλας, αν μου επιτρέπετε, ότι σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι συρθήκατε στην ανακοίνωση των μέτρων τώρα, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών με τη Θαλαμικό και όλο αυτό, ότι είναι καθαρά επικοινωνιακό. Εντάξει, σε αυτό το τελευταίο νομίζω δεν χρειάζεται να απαντήσω. Αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι μέτρα τα οποία δουλεύονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μέτρα τα οποία, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ακούσαμε διάφορες κριτικές αστήρικτες τις τελευταίες ημέρες
Δεν ακούσαμε τίποτα για την ουσία, για το περιεχόμενο των μέτρων, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Είναι μέτρα τα οποία δεν δίνονται άπαξ, είναι μέτρα μόνιμου σταθερού χαρακτήρα, άρα δεν έχουν προεκλογική διάσταση, προεκλογικό νόημα. Και βεβαίως είναι μέτρα τα οποία έρχονται να απαντήσουν σε πραγματικές ανάγκες ελληνικής κοινωνίας. Έρχονται να ακουμπήσουν, αν τα δείτε τα μέτρα ένα προς ένα, και αυτό ήταν και το νόημα του να σχεδιαστούν με σοβαρό τρόπο μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, ακουμπάνε στο σύνολο σχεδόν των κοινωνικών στρωμάτων, στο σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δοθεί μια συνολική όθηση λοιπόν στην ελληνική οικονομία και βεβαίως ταυτόχρονα να υπάρξει και η δυνατότητα να αρθούν αδικίες οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν μπορέσει να αντιμετωπιστούν. Επειδή είπατε για το συγκεκριμένο. Διορθώστε με λοιπόν αν κάνω λάθος, αν έχετε διαφορετική άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι τα μέτρα τα οποία είναι τα άμεσα, όχι κάτι το οποίο αφορά το μέλλον, ότι λέμε θα κάνουμε αυτό το 2020, το 2021 κλπ. Είναι επί της ουσίας τρία. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα, που είδαμε και χθες το βράδυ μια διευκρίνηση του Υπουργείου Οικονομικών, δεν αφορά όλα τα τρόφιμα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια παρεξήγηση τι ακριβώς σημαίνει τρόφιμα και τι όχι, αλλά θα αφήσω αυτό προς το παρόν. Η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια και η λεγόμενη 13η σύνταξη. Από τρία αυτά μέτρα, στα για δύο. Το 2019 εννοείται. Για το 19, το 2019, τα άμεσα. Από τα τρία αυτά μέτρα, αυτό που ακούσαμε χθες στη Βουλή και νωρίτερα ως κατηγορώ προς την κυβέρνηση είναι ότι το μεν ΦΠΑ στην εστίαση τον επιστρέφεται εκεί που τον βρήκα το 2015 και αφού στον διάμεσο τον είχα καταξίσει το 24%. Για το δε 13η σύνταξη, αυτό που ακούσαμε είναι ότι δεν είναι στην πραγματικότητα η 13η σύνταξη, είναι τα 800 εκατομμύρια τα οποία δώσετε και πέρσι και τα οποία τα τραβάτε από τα Χριστούγεννα στον Μάιο, λόγω του ότι έχουμε εκλογές τον Μάιο. Και να βάλω και μια άλλη παράμετρο, ότι χθες αυτό που είδαμε από τους θεσμούς, δανειστές, δεν ξέρω τώρα πλέον πώς τους ονομάζουμε, είναι μια καταρχήν επιφύλαξη. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά, ένα θα το δούμε. Και αν σας ανησυχεί αυτό. Ευρωπαϊκούς θεσμούς ονομάζουμε, γιατί δεν είναι πλέον δανειστές, γιατί δεν δανείζουν πλέον την ελληνική οικονομία. Ωραία. Γιατί καταφέραμε να βγούμε από το μνημόνιο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε για τα μέτρα. Σας υπενθυμίζω καταρχάς ότι μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων το οποίο εκτείνεται σε βάθος τετραετίας, γιατί ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε πλέον να σχεδιάσουμε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, όχι με την μέγενη ή με τη λεμιτόμο, αν θέλετε, πάνω από το κεφάλι μας του Μνημονίου και της Επιτροπίας των Θεσμών, αλλά με μια δυνατότητα και βαθμούς ελευθερίας που ποτέ δεν είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Να σας υπενθυμίσω επίσης, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά σε σχέση με το τι έγινε μέχρι σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση και στο τέλος του 2016 και στο τέλος του 2017 και στο τέλος του 2018 να γυρίσει στην κοινωνία την υπεραπόδοση ελληνικής οικονομίας. Το ότι υπερβήκαμε δηλαδή τους στόχους των πλεονασμάτων, οι οποίοι είχαν τεθεί σύμφωνα με το μνημόνιο, επεστράφησαν ως κοινωνικό μέρισμα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, και γι' αυτό μίλησα πριν και για μια ιστορική στιγμή και για μια αλλαγή συνθήκη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πλέον τα πράγματα, είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα εκ των προτέρων να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία σχεδιασμού παρεμβάσεων ενισχυτικών για την οικονομία. Δεν περιμένουμε δηλαδή να δούμε τι θα γίνει στο τέλος του χρόνου, αν θα έχουμε και πόσο θα έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε μέρος του πλεονάσματος στην ελληνική κοινωνία. Το κάνουμε λοιπόν πλέον εκ των προτέρων, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Γιατί η ελληνική οικονομία πλέον δεν είναι μια οικονομία η οποία πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει, ότι πρέπει απλώς και μόνο να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί από τους θεσμούς. Είναι μια ελληνική οικονομία η οποία αποκτά μια δυναμική. Είναι μια δυναμική αυτή την οποία θέλουμε να την ενισχύσουμε. Και βεβαίως, εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ ότι το κύριο είναι ότι έχουμε μια ελληνική κοινωνία η οποία υπέστη πάρα πολλά από την κρίση. Μια ελληνική κοινωνία την οποία προσπαθούμε μια σειρά από τα μέτρα όπως αυτά τα οποία αναφέρατε. Όπως τα μέτρα τα οποία έρχονται το 2020. Και θα εξειδικευτούν και τα μέτρα για το 2021 και για το 2022 το επόμενο διάστημα. Μια ελληνική κοινωνία η οποία έχει ανάγκη αυτήν την ανακούφιση. Και επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο τελευταίο πάνω σε αυτό. Επειδή είμαστε και δύο εβδομάδες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Να σας ρωτήσουμε νομίζω, και για τις εκλογές. Ναι, θα με ρωτήσετε για τις εκλογές. Απλώς επιτρέψτε μου ένα πολιτικό σχόλιο γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό και από τις αντιδράσεις που υπήρξαν το τελευταίο 24ωρο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή λοιπόν έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές μπροστά μας, αυτό το οποίο έκανε η ελληνική κυβέρνηση τώρα
είναι και ένα σήμα για τη διαφορετική πορεία την οποία μπορεί να χαράξει η Ευρώπη. Είδαμε αμέσως ότι ο πρώτος ο οποίος αντέδρασε στα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ο κύριος Βέμπερ. Ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν ισχύει αυτό. Το λέω με τον εννοείται δεν ισχύει. Ο κύριος Βέμπερ ήταν σε ένα debate τηλεοπτικό στην Γερμανία. Ρωτήθηκε για κάτι άλλο. Οι δηλώσεις από διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ή κακώς. Τι διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το είδα στο tweet του κύριου Βέμπερ. Το tweet του κύριου Βέμπερ βγήκε 2 ώρες μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των μέτρων. Να σου το πω ακριβώς επειδή το debate το παρακολουθούσα. Είναι λόγω ρεπορτάζ. Ξεκίνησε 9 και 4 όσο ήταν ακόμα σε εξέλιξη ενδείξη τύπου. Και ανέφερε να κάνει το οποίο το έχει πει από καιρό. Επιτρέψτε μου, σα παρακαλώ. Είχα ξεκινήσει. Το πρόβλημα ήταν αναπαραγωγή του debate. Είχα ξεκινήσει. Δεν χαρακτήρισε ανεύθυνο τους κυβερνώντες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, του χαρακτήρισε. Ναι. Του χαρακτήρισε. Όχι, επιτρέψτε μου να πω. Επιτρέψτε μου να πω. Έχει απόλυτη σχέση με τις εξαγγελίες. Δεν τις ήξερε πια. Αντικειμενικά δεν προλάβαινε να μάθω. Τώρα θέλετε να σας δείξω το tweet το οποίο βγήκε για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ενδεχομένως αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Που μιλάει για τα συγκεκριμένα μέτρα. Που μιλάει για τα συγκεκριμένα μέτρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι και όταν λέω κάτι το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν μιλάω στον αέρα. Λοιπόν. Ο κύριος Βέμπερ και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έσπευσε να καταδικάσει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, προσωπικά. Γιατί η αναφορά που γίνεται στο tweet είναι προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό. Να τον καταδικάσει για την λήψη μέτρων τα οποία θα τα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, έτσι λέει. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος θέλει να γίνει και με τις ευλογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κύριου Μητσοτάκη και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η πορεία την οποία θέλει να συνεχίσει να ακολουθεί η Ευρώπη. Μια πορεία λιτότητας, μια πορεία περιοριστική, μια πορεία η οποία θα συνεχίσει να δημιουργεί μεγαλύτερο χάσμα και ανισότητες μέσα σε ευρωπαϊκές κοινωνίες και μια πορεία βεβαίως η οποία θα συνεχίσει να ενισχύει τις δυνάμεις ακροδεξιάς και από την άλλη. Το αντίβαρο σε αυτή την πορεία είναι η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, είναι η πολιτική η οποία δείχνει ότι υπάρχει και διαφορετικός δρόμος, ότι υπάρχει η δυνατότητα να ληφθούν μέτρα φιλικά προς την ανάπτυξη και μέτρα τα οποία ενισχύουν την κοινωνική πλειοψηφία και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σήμα το οποίο στέλνεται λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είναι καθόλου συμπτωματικό το γεγονός ότι από προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, οι οποίες δεν ανήκουν κατά ανάγκη στην οικογένεια της αριστεράς, αντιμετωπίζεται με πάρα πολύ θετικό τρόπο αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Το θέμα για τις εκλογές και να παρακαλέσω τον Υπουργό για μια σύντομη απάντηση σε σχέση με αυτό. Κύριε Χαρίτσιος, αρμόδιος Υπουργός, θα πρέπει να τρέξετε μια τετραπλές κάλπες στις 26 Μαΐου. Είναι έτοιμο το σύστημα, όλοι οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εσωτερικών. Κυρία Κεχαγιά, χρησιμοποιήσατε μέλλοντα χρόνο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η δουλειά αυτή για τις τετραπλές κάλπες που πράγματι έχουμε μπροστά μας έχει ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Οκτώβρη. Στο Υπουργείο Εσωτερικών βρισκόμαστε σε μια διαδικασία πυρετοδών προετοιμασιών για να είναι όλα έτοιμα για την 26η Μαΐου. Είναι, δεν σας το κρύβω, μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας, γιατί για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος καλείται να διοργανώσει 4 εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα. Είμαι όμως πεισμένος ότι με την δουλειά η οποία έχει γίνει, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει ένα ολόκληρο σύστημα που υπερβαίνει και τα όρια του Υπουργείου μας να ενεργοποιηθεί. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Πρέπει να πω ότι η συνεργασία την οποία έχουμε αναπτύξει και με τους φορείς αυτοδιοίκησης, με τους δικηγορικούς συλλόγους, με το συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους φορείς δικαιοσύνης είναι υποδειγματική. Όλα λοιπόν θα πάνε καλά. Θα έχουμε μια ομαλή διαδικασία. Και βεβαίως θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε, όλη αυτή η δουλειά η οποία έγινε το τελευταίο διάστημα, συνιστά, επιτρέψτε μου να το πω, και μια
παρακαταθήκη για την ελληνική δημόσια διοίκηση, για το ελληνικό κράτος και για τα επόμενα χρόνια να μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες προκλήσεις. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Και αποτελέσματα θα έχουμε το ίδιο βράδυ πάρα πολύ γρήγορα. Νωρίτερα. Πάρα πολύ γρήγορα. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε, την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε και μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες που για πρώτη φορά θα εφαρμοστούν στις συγκεκριμένες εκλογές. Έτσι ώστε. Κοιτάξτε, ο στόχος ο δικός μας και της εταιρείας με την οποία συνεργαζόμαστε, της εταιρείας Singular για την μετάδοση των αποτελεσμάτων, είναι μέχρι τις 10 η ώρα να υπάρχει ένα πρώτο αποτέλεσμα. Βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, νομίζω ότι έχει γίνει το καλύτερο δυνατό και η δουλειά η οποία έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα με την συνεργασία και της εταιρείας μας διασφαλίζει ότι θα έχουμε και μια μετάδοση των αποτελεσμάτων με ομαλό τρόπο το συντομότερο δυνατό σας μετά το κλείσιμο των καλπών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, Υπουργός Εσωτερικών στη Δημόσια Τηλεόραση.